Καλημέρα. Καλημέρα Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Υγειρό μήνυμα από φοιτητές και μαθητές εδώ στο Δόφρα Ναταλίου Βασιανού στη Λευκοσία καταδικάζουν την παράνομη αναγύριξη του ψευδοκράτους σαν σήμερα πριν 39 ολόκληρα χρόνια. Μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν στην πύλη αμοχώς του και πορεύτηκαν εδώ στο του Αγίου Κασιανού για να καταδικάσουν και να εκφράσουν την αντίθεση τους στην αναγύριξη του ψευδοκράτους σαν σήμερα στις 1983. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα σας, είναι εκατοντάδες οι μαθητές και μπορούμε να ακούσουμε το γνωστό άσμα από τον κύριο Στέλιο Χιώτη. Είναι εδώ, τραγουδάει το χώμα που περπάτησα. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές κρατώντας τα χέρια λυπητές και κυπριακές σημαίες τραγουδούν μαζί, ενώνουν τις φωνές τους εκφράζοντας την αντίθεση τους στην αναγύριξη του ψευδοκράτους. Υποκλίνομαι σε εσένα, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Είναι εκεί και ο Στέλιος Χιώτης, όπως μας είπε, Χρυσόστομε. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές. Θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τα όσα θα πει ο πρόεδρος της ΨΕΜ. Και θα πάμε και στις υπόλοιπες πόλεις να δούμε τι γίνεται. Ναι, Χρυσόστομε. Ναι. Συμμαθητές, συμμαθήτριες. Μετά από τον κύριο Αλέξανδρο Παχίτη θα κάνει και ένα σύντομο χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ, ο Ραφαήλος Ζαχαριάδης. Θα ακολουθήσει καλλιτεχνική εκδήλωση και στη συνέχεια θα παραδώσουν και σχετικό ψήφισμα στα μέλη των Ηνωμένων Εθνών για την αντίθεσή τους στην αναγύριξη του ψευδοκράτους. Στα κατεχόμενα εδάφη της πατρίδας μας, ενισχύοντας έτσι τα κατοχικά δεδομένα και τη διχοτόμηση. Η διεθνής κοινότητα του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ καταδίκασαν τις διχοτομικές ενέργειες της Τουρκίας, κηρύσσοντας παράνομη την ανακήρυξη της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Το ψήφισμα 541 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αποτελεί ασπίδα προστασίας της νομιμότητας και της υπόστασης της κυπριακής δημοκρατίας. Τα γεγονότα του 1974 συνεχίζουν να πληγώνουν τον κυπριακό λαό στο σύνολο του. Οι νεκροί, οι αγνοούμενοι. Αυτά από την Λευκοσία. Σε λίγο θα δούμε για τις υπόλοιπες πόλεις. Πάμε να δούμε.